Αν κάνεις ένα δίσκο τέτοιου ύφους, δεν θα το παίξει κανένα ραδιόφωνο, δεν θα σε θέλει καμία εταιρεία και αυτά που σου λέει ο Νίκος είναι φούμαρα. Τι του λέω και τον πουλάει φούμαρα. Θα σε πάρει στο λαιμό του όπως πήρε και το κλακουμάνο. Το να καταστρέψει έναν άνθρωπο είναι μεγάλη κουβέντα. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, θα πρέπει να τον αφήσει να σε καταστρέψει κάποιο. Δεν είμαι διατεθειμένος κανέναν άνθρωπο να αφήσω να με καταστρέψει. Βλέπω την ίδια στρατηγική που είχε ακολουθήσει ο Νίκος με τον Γιώργο Κλακουμάνο να την ακολουθεί με τον Αλέξανδρο. Το θεωρώ λίγο παλιακό όλο αυτό το πράγμα, το θεωρώ λίγο έτσι συνηθισμένο, λίγο εκ του ασφαλούς. Λόγω κάποιας κόντρας που υπάρχει στην Κριτική Επιτροπή γίνονται κάποια σχόλια σε κάποιους διαγωνιζόμενους που κατά τη δική μου άποψη δεν θα έπρεπε να γίνονται. Νομίζω ότι αυτή η κόντρα που υπάρχει μεταξύ τους δεν βγαίνει πάρα πολύ καλή στα παιδιά, σε εμάς. Το κομμάτι που θα διαγωνιστώ είναι πολύ δύσκολο. Ελπίζω και εύχομαι να βγει καλή, γιατί ο Αλέξανδρος είναι και κουρασμένος πολύ στο λαιμό του και φωνητικά. Τι έκανες, κινέτσι ο λαιμός, δεν κινήθηκες. Φάσαμε το δικό μου συνέχεια. Δεν έχω ξεκουραστεί καθόλου το Σαββατοκύριακο. Καταρχήν, η πρώτη δυσκολία είναι ότι πρέπει να μάθω πάρα πολλούς στίχους. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ δύσκολο στις ανάσες. Θα το κόψεις το να μη σέξα, να... Δεν κόβουμε τη λέξη, από πιο πριν η ανάσα εκεί. Okay. Θα προτιμούσα να μην το πω σε αυτό το live, το εορταστικό. Είναι η πρώτη φορά που δυσκολεύομαι με ένα κομμάτι γενικά στην καριέρα μου. Θέλεις πως θα σε βοηθήσω, με τα λόγια δεν μπορώ. Φύγε αφού το θέλεις, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι, να μετράω το κενό. Μόνο πως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήσε το απ' τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σπάσε μου τις λέξεις, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Γεια σου Αλέξανδρο, χρόνια πολλά. Τι κάνεις και καλά? Γιώργο Θεοφάνους. Εγώ πρώτος. Αλέξανδρε μου, είσαι ένα πάρα πολύ σωστό. Θα το ακούσεις και στο... μετά, ξέρω εγώ, στο YouTube, στο βίντεο που θα το δεις. Αλλά νομίζω μόνο αυτό. Δεν ξέρω τι συνέβηκε. Σκεφτόσουν απλά να το πεις σωστά. Δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενό σου. Ήταν δύσκολο το κομμάτι για μένα. Είναι δύσκολο. Πρώτη, το ήταν... είναι. Γιατί το διάλεξες αυτό το κομμάτι τότε? Γιατί, για να με Γιατί ήταν δύσκολο γι' αυτό. Καλά, δεν μπορεί να τα διαλέγουμε συνέχεια και δύσκολα τραγούδια. Ξέρουμε ότι έχεις φωνή. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Αλλά, δύσκολο κομμάτι, αλλά... Μήπως κάτι λίγο πιο ανεβαστικό, κάτι πιο διασκεδαστικό, κάτι πιο σημερινό θα αποφασίσεις να μας πεις ή όχι? Τελείωσε αυτό. Μην κοιτάς από εκεί. Μην κοιτάω. Κοίτα, ατόνα, και κοιτάς από εκεί. Το σάκι κοιτούσες. Το σάκι κοιτούσες. Γιώργο. Κοίτα, εγώ...
Όντως, το στόχο ήταν από το ρεφρέν και μετά. Μπήκες λίγο περίεργα. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν ήταν το μίξ εδώ. Για μένα μπήκες πολύ περίεργα στο κομμάτι και με κλώτσε πάρα πολύ αρχικά. Η πρώτη φορά που αυτό γίνεται με σένα. Μπορεί. Δεν ήθελα να πάω εκεί γιατί το άκουσα και την προηγούμενη εβδομάδα που το λέγαμε. Εγώ ναι, εγώ θα ήθελα να ακούσω ένα ζεμπέκικο και θα ήταν πιο γνωστό και ήταν πιο, μια τεράστια επιτυχία που θέλω να το ακούσω από σένα. Εδώ βρήκαμε ένα κομμάτι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι γνωστό τραγούδι και γνωστό... επιτυχία αυτό. Εντάξει, επιτυχία είναι. Και το έχει πει και μεγάλο τραγούδι και το έχει γράψει και μεγάλο. Ναι, δεν λέω όχι. Εγώ όμως θα ήθελα να ακούσω. Εντάξει, εγώ ένιωσα ότι υπάρχουν τόσα ζεμπέκικα που θα μπορούσε να πει σήμερα και για μένα εγώ θα ήθελα κάτι άλλο. Αυτό ένιωσα όταν σε έβλεπα. Τη στιγμή όπως το ίδιο που ένιωσα και όταν διάλεξανε το κομμάτι της Αγγιλέρα η Κατερίνα και ο Κώστας. Σωστό στο ρεφρέν, λίγο ψυχρός. Συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Γιώργος. Έχεις μια ζεστασιά στη φωνή σου και στην έκφρασή σου. Δεν το νιώσαμε αυτό σήμερα. Τώρα ήταν ψυχρός ή είχε ζεστασιά, τι από τα δύο? Κατερίνα. Έχει ζεστασιά στη φωνή του. Εντάξει, θα το ήθελα να το ακούσω. Το έχει αυτό. Κατερίνα. Το έχει. Πολύ σωστός και... για μένα ίσως ήταν... Κατέβασε λίγο τα χέρια σου γιατί μου τυφλώθηκα. Για μένα ίσως... Συνέχισε. Η χειρότερη σου φορά, Άλεξη. Μου φάνηκε... Για μένα είναι ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια που υπάρχουν. Ελληνικά ερωτικά τραγούδια. Βρήκα ότι δεν είχες κανένα συνέστημα, κανένα όμως. Δηλαδή μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Κατερίνα, πού, σε ποιον μιλάς? Στον Αλέξανδρο. Μου φάνηκε, όχι, ξεσκέφτομαι γιατί δεν το έχω ξαναδεί αυτό στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, σε πείραξε το σάνετας look, όχι αυτό. Αυτό το ετοιμάζω, το έχω για μετά. Δηλαδή... Δεν πες εσείς αυτό. Εντάξει, το βρήκα λίγο ποτέ. Άγριο, λίγο απότομο, λίγο κοφτό, λίγο... Σβήσε το φεγγάρι, να σου πει κάποιος. Και ήταν ανέκφραστο το πρόσωπό σου. Είχε εκείνο το ίδιο ύφος που έχει συνήθως. Το οποίο εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ. Και εντάξει, δεν σου κρύβω ότι με ενόχλησε τόσο πολύ το look, το οποίο δεν καταλαβαίνω για τις τελευταίες φορές λίγο σου ξεφεύγει. Δηλαδή είναι το look πηγολαμπίδα σήμερα. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Γιατί? Εσύ γιατί είναι πηγολαμπίδα? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα τη σήμερον ημέρα δεν υπάρχει πουθενά. Τουλάχιστον όχι από μία κλάση και πάνω. Από όχι, μία κλάση και πάνω. Δεν συμφωνώ. Εντάξει, εγώ σου λέω τη δικιά μου την άποψη. Το αν συμφωνήσει ή όχι. Εντάξει. Σου επιτρέπω να διαφωνήσει. Ναι, αλλά όταν ντυνόμουν πιο σπορ και βγαίνω δεν σα άρεσε. Τώρα δεν σα άρεσε και το επίσημο το ντύσιμο. Δεν μπορώ να έρχομαι να βγαίνω γυμνό. Δεν έλαμε. Δεν έλαμε. Δεν έλαμε. Εντάξει, ας μην το κάνουμε συζήτηση. Είναι θέμα αισθητικής. Εμένα έρχεται σε απόλυτη κόντρα με τη δική μου αισθητική και θεωρώ πολύ κόσμο. Τι θα θέλατε να φορέσω, πείτε μου έτσι για να ξέρω. Δεν είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνουμε on air. Επίσημο ντύσιμο, είναι αυτό ένα επίσημο ντύσιμο, αυτό ένα επίσημο ντύσιμο, αυτό ένα επίσημο ντύσιμο, αυτό... Α, το μαύρο δηλαδή. Δεν μίλησα σε αυτό για χρώμα. Πάντως αυτό το ασημίλαμε κάτι δεν υπάρχει τη σήμερα ημέρα 2010 με κανένα τρόπο, ούτε 11. Νίκο, Κατέρινα μου. Κύριε, μπορεί να γυαλίζει και μπορεί να, γιατί είναι stage. Εντάξει, μην ξεχάσουμε και αυτό. Λέω ότι είμαστε on stage, είμαστε λίγο πιο λαμπεροί. Δεν είμαστε κατάφερε πιο... να το κάνει αυτό καλά. Ο Φλωρινιώτη δεν είναι, μην το βγαίνει. Όχι, όχι, εγώ μιλάω για πάρα πολλού καλλιτέχνε. Όχι, όχι, όχι. Νίκο. Αυτή την εβδομάδα διαλέξαμε να πει ο Αλέξανδρος ένα από τα πρόσφατα ζεμπέκικα του Δημήτρη Μητροπάνου, που το έχει γράψει ο Στέφανος Κορκολής και ο Νίκος Μωραΐτης. Για μία ακόμα φορά ο Αλέξανδρος το είπε καταπληκτικά, χωρίς να μιμείται καθόλου την εκτέλεση του Μητροπάνου. Το χόρεψε, ήταν άνετος, το χόρεψε κιόλας, το ευχαριστήθηκε. Και αν διηλίζουμε τον κόνοπα με τον Αλέξανδρο, τότε τι πρέπει να πούμε με όλους τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Νίκο. Ναι, ναι. Τελείωσες. Τελείωσα. Νίκο, πρέπει όμως να συζητήσουμε με τον Αλέξανδρο και με τον εαυτό του. Και αυτό περιμένουμε από τον ίδιο. Και από αυτό που μπορεί ο ίδιος να κάνει. Όταν ακούω εγώ τον Αλέξανδρο να λέει στο βίντεο ότι είναι δύσκολο κομμάτι, είμαι κουρασμένος. Δεν ξέρεις, δεν αισθάνομαι καλά. Είναι ένα πρώτη φορά στην καριέρα μου που έχω τραγουδίσει τόσα εκατοντάδες, χιλιάδες τραγούδια, δεν ξέρω πόσα. Του φέρνει, δυσκολεύεται να το πει. Πρέπει να τον βοηθήσεις εδώ. Δεν είμαστε να ψάξει τον εαυτό του Αλέξανδρος πώς μπορεί να εξελιχθεί περισσότερο στην καριέρα του μόνο. Αν ο Αλέξανδρος είναι κουρασμένος, δεν ευθύνομαι εγώ. Όχι, αλλά πρέπει να τον βοηθήσει. Πρέπει να του δώσει κάτι το οποίο να του πηγαίνει, να είναι εξαιρετικό. Μπορεί να λέει εξαιρετικά τραγούδια που δεν τα θεωρεί δύσκολα. Για να το θεωρεί ο ίδιος δύσκολο σημαίνει ότι μέσα του κάτι
Δεν τον βοηθάει. Αυτό λέω. Και είμαστε σε ένα διαγωνισμό. Μόνο αυτή είναι η διαστασία μου. Ο Αλέξανδρος πρέπει να είναι εδώ και το 2011. Πρέπει να είναι εδώ και στον τελικό, αν είναι δυνατόν. Για να είναι εδώ, πρέπει να τον βοηθήσει. Πρέπει να τον βοηθήσει. Μάλιστα. Μην του δυσκολεύει τη ζωή. Όχι. Δεν το ξανακάνω, Σάκη. Εντάξει. Ο Αλέξανδρος θέλει να τραγουδήσει για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτό είναι βέβαιο. Σήμερα θέλει να είναι σίγουρος ότι τραγουδήσει εδώ και το 2011. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να τον ψηφίσει. Ότι πρέπει μάλλον να τον ψηφίσετε πολλές φορές. Τον αριθμό τον βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Μπορείτε να καλείτε τον Αλέξανδρο. Κάντε το όσες περισσότερες φορές μπορείτε. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία.